Να είστε καλά! Πάλι! Καλώς ήρθατε σε μια βραδιά αυτοσχεδιασμού. Εδώ που δημιουργούμε τα πάντα από το μηδέν. Εδώ που αυτά που θα δείτε σήμερα δεν έχουν παιχτεί ποτέ ξανά στο παρελθόν και δεν θα παιχτούν ποτέ ξανά στο μέλλον. Ό,τι γίνεται, γίνεται μόνο για το τώρα, μόνο για σήμερα και μετά πεθαίνει. Αυτό που θα δείτε δεν έχει σενάριο, δεν έχει κουστούμια, δεν έχει ποιότητα. Το οποίο ταιριάζει απίστευτα με το YouTube. Ε! Να είστε καλά. Επίσης. Να πούμε ότι ό,τι δείτε σήμερα γίνεται με τις προτάσεις του κοινού που είναι εδώ στο στούντιο και τις δικές σας προτάσεις που μας βλέπετε από το σπίτι σας, από τον καναπέ σας, από την τουαλέτα σας. Λογικά από την τουαλέτα σας μας βλέπετε και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αυτός είναι ο Δημήτρης, αυτός είναι ο Ζήσης, εγώ είμαι ο Λάμπρος. Πάμε να ξεκινήσουμε! Για το επόμενο παιχνίδι θα χρειαστούμε δύο κινητά δικά σας που να έχουν Messenger. Κάποιος που να έχει Messenger στο κινητό του, άνοιξε το μου σε παρακαλώ, και κάποιος άλλος. Εδώ, παρακαλώ, το έχεις ανοιχτό στο Messenger? Θα το ανοίξω. Ωραία, τέλεια. Έχει και κωδικό, άμα είναι ξεκλείδωσε το, μην βάλω 4 τυχαίους. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ανοίξει το κινητό στο Messenger, πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Και το κινητό στο Messenger, πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Εσύ έχεις διαλέξει και συνομιλία που λέγεται. Τέλεια. Ωραία, το ένα κινητό πάει στο Δημήτρη, το άλλο το κρατάω εγώ. Εγώ, ο Ζήσης και ο Δημήτρης χανόμαστε σε μία ζούγκλα. Ο Ζήσης μπορεί να μιλάει και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά εγώ και ο Δημήτρης μπορούμε να μιλάμε μόνο μέσα από ατάκες που θα διαβάζουμε σε συνομιλίες που υπάρχουν στα κινητά που πήραμε από το Messenger. Οκ. Okay. Μισό λεπτάκι να φορτώσω. Α, αυτή είναι μεγάλη. Εγώ θα διαβάσω από τη συνομιλία, Δημήτρη, που λέγεται Κολετούλινη. Εσύ? Εγώ θα γράψω τη συνομιλία που λέγεται Μασχάλο. Τέλεια. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα, μεταφερόμαστε σε ζούγκλα. Έχουμε χαθεί, δεν έχω σήμα. Πιτ, τι προτείνεις να κάνουμε? Φιλιά, αγαπάκι, καληνύχτα. Εντάξει, μη σε παίρνει από κάτω, μην είσαι απεσιόδοξος. Steve! Πιτ, Steve! Steve! Εσύ τι προτείνεις να κάνουμε, ελπίζω να μην είσαι απεσιόδοξος. Κάτσε, πολύ νωρίς για σένα, ε! Εντάξει, οκ, okay, ναι, είναι λίγο πρωί, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε μέσα από τη ζούγκλα. Πιτ! Ρε, ήταν να μας πάει αδαμαντία, αλλά έχει πάει για μπάνιο και λέει δεν ξέρει αν θα προλάβει να έρθει νωρίς. Επίσης δεν έχει μέσα, οπότε λέμε με λάμπα αν δεν μπορέσει τελικά η αβ. Να πάμε με πόδια, εκεί κατά τις 6 παρά να ξεκινήσουμε από εδώ. Ναι, δεν με βοηθάει το να ρίχνουμε ευθύνες τώρα, με ποιος έπρεπε να μας πάει, το θέμα είναι... Hey, Χρήστο! Έλα. Έλα, μαν, εδώ είμαι, πού κοιτάς? Χρήστο! Ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία να ρίχνουμε ευθύνες, σημασία έχει να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από εδώ μέσα. Ρε, αν είσαι πάλι κουρασμένη και δεν ξέρεις πόσο κάνει 2 και 2, τράνα πιο αργά. Εντάξει, τι σημασία έχει τώρα, με χτυπάς το αδύνατο μου σημείο ότι δεν ξέρω μαθηματικά. Δηλαδή, δεν βλέπεις. Έχει πάνθυρες στη ζούγκλα. Έβαλα ξυπνητήρι στις 5:39. Okay. Buenas noches. Ωραία, να οργανωθούμε. 5:39 θα κάνουμε όλοι full τρέξιμο για να φύγουμε, εντάξει. Τώρα μήπως θες να σου πω καλή επιτυχία τώρα. Ναι, το χρειάζομαι λίγο τόνος του. Once παραβιαστής προσωπικού χώρου, always παραβιαστής προσωπικού χώρου. Καλημέρα, αγάπη! Εντάξει, μην ξηγέσαι τώρα, έτσι. Ήρθαμε εδώ πέρα για να περάσουμε ωραία. Συγγνώμη αν παραβίασα τον προσωπικό σου χώρο, ρε μωρό. Πόσοι φίλοι μου που δεν κάνανε σε μουνιά. Να σου πω κάτι. Κι εγώ μια σαλάτα έφαγα και ένα γιαούρτι με φρυγανιά. Εσύ! Εγώ δεν έχω φάει τίποτα γι' αυτό! Λέω να φάω αυτές τις μπανάνες, θα μου βοηθήσει να ανέβω στο δέντρο. Αν σώνατε και η πρώτη πρόεδρος που είχες πει, ρε παιδί μου, ότι δεν το νιώθεις, μια χαρά, αλλά τι έγινε, χαλάκατε μια μου, να ανησυχώ. Τι έχεις πάθει? Έχω και τρεις φατσούλες, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Ναι, ειδικά έτσι που το είπα. Παιδιά, sorry, αλλά πρέπει να σου το πω. Δεν μπορούμε να φύγουμε όλοι από τη ζούγκλα. Ένας από εμάς θα μείνει πίσω για να το φάνε τα ζώα και οι υπόλοιποι δύο θα φύγουμε. Ποιοι θα είναι αυτοί οι δύο? Εγώ θα πέσω, ρε. Νιστάζω και αύριο έχω διάβασμα. Αναφορά. Πέσε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Οπότε καλό βράδυ, καληνύχτα, Κατρινίτσα. Αυτό θα κάνω, μωράκι. Θα τα πούμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Διαβάσατε. Αγάπη. Μαζί μιλάγανε. Θέλουμε να μας πείτε σε αυτό το σημείο μία περίεργη είδηση, όπως τα φλαμίγκο πεθάνανε ή... Τέλειο, το πήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία περίεργη είδηση, πάμε. Ναι. Η Πέπα το γουρουνάκι σταμάτησε. Η Πέπα το γουρουνάκι σταμάτησε, υπάρχει καταπληκτικό. Και πείτε μου και ένα γράμμα της αλφαβήτου.
Β, πάρα πολύ ωραία. Πέρασε το Α. Λες μην πάμε με τα πεπατημένα. Wow. Πάμε Β. Ωραία, θα δούμε λοιπόν τώρα ένα παιχνίδι που λέγεται Αλφαβητικές Ειδήσεις. Οι δύο παρουσιαστές ξεκινάνε, παρουσιάζουν την είδηση. Η Πέπα το γουρουνάκι σταμάτησε να υπάρχει. Πρέπει να ξεκινήσουν από το γράμμα Β και να ξαναγυρίσουν μέχρι το γράμμα Β. Αν κάποιος διστάσει ή πει λάθος γράμμα, εσείς φωνάζετε ψόφα. Να είσαστε αδίστακτοι, πάμε να δούμε Αλφαβητικές Ειδήσεις. Βιβλική καταστροφή για την τηλεόραση. Η Πέπα η Γουρνίτσα μόλις σταμάτησε να προβάλλεται στους δέκτες σας. Γαμήθηκε παιδική ηλικία πολλών παιδιών. Δεν υπάρχει δυστυχώς ούτε ένα επεισόδιο που μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη στιγμή. Έλα όμως που ούτε στο ίντερνετ δεν μπορείτε να τα κατεβάσετε γιατί από εκεί τα απαγορεύσανε. Ζητάτε να τα δείτε από κάπου αλλού. Sorry, δεν υπάρχει. Ήταν μεγάλη για όλη τη βιομηχανία των καρτούν η εξαφάνιση της Πέπας του γουρουνιού. Θεωρητικά η Πέπα βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάπου στην Ανατολική Μεσόγειο, κρυμμένη μέσα σε μια σπηλιά. Ίσως όμως να υπάρχει ελπίδα για τα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς στα σκαριά βρίσκεται νέο καρτούν με ένα καταπληκτικό όνομα. Καύλο Ράπανο λέγεται το νέο παιδικό. Και δεν έχει γουρουνάκια, έχει μόνο ραπανάκια. Λαλίσατε, λαλίσατε! Άνθρωποι! Ευχαριστώ! Λύση στο πρόβλημα βρήκε ο Πρωθυπουργός, καθώς πρότεινε να γίνουν reruns των επεισοδίων της Πέπας. Ρητή. Μανάδες όλου του κόσμου ηρέμησαν με αυτά τα νέα και επιτέλους έχουν κάτι να δείχνουν στα παιδιά τους. Ναι, η Πέπα και ο καινούριος κύκλος επεισοδίων σύντομα στη τηλεόραση σας. Ξέρεις ότι είπαμε για το καυλοράπανο και όχι για την Πέπα. Όχι. Προβιωτικά πρέπει να δώσουμε γενικότερα στα καυλοράπανα γιατί το παιδικό αυτό πρέπει να προβάλλει και την υγεία μέσα από την παιδικότητά μας. Σόφα! Φακ! Ρόκι! Ρόκι, χαίρομαι πάρα πολύ που παρουσιάζουμε αυτό το δελτίο τόσο καιρό μαζί. Μην πεις τίποτα, τα κατάλαβα όλα. Τι? Κατάλαβες? Όχι υψηλών. Η ύλη στο καινούριο μάθημα στα σχολεία θα είναι τα καινούρια επεισόδια του Καυλοράπανο και της Πέπας. Φυσική, χημεία, μαθηματικά φεύγουνε και τη θέση τους παίρνει το Καυλοράπανο για 8 ώρες σερί. Χαμός θα γίνει στα σχολεία με τη καινούρια ύλη. Ψηθείτε όλοι εσείς οι καθηγητές να εισάγετε και άλλα μαθήματα. Ώρα τώρα για τον καιρό. Όχι, έχουμε άλλο ένα! Αλεξάνδρα, έλα να πεις τον καιρό! Εγώ πριν λίγο καιρό σας ζητήσαμε να γράψετε κάτω από ένα βίντεο στο YouTube ένα σχόλιο που να ξεκινάει με τη φράση «Ξέρεις ότι είσαι σε σχέση όταν». Έχουμε μαζέψει τα καλύτερα και έχουμε φτιάξει ένα top 10. Θα το διαβάσουμε εδώ για να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπήκαν στην τελική δεκάδα με την ατάκα «Ξέρεις ότι είσαι σε σχέση όταν». Πάμε να δούμε το top 10. Στη θέση 10, Ράνια LVDR. Ξέρεις ότι είσαι σε μια σοβαρή σχέση όταν βλέπει τα πόδια σου αξίριστα και αντί να σου πει να τα ξυρίσεις, προσπαθεί να τους κάνει πλεξούδες. Στη θέση 9, Prank and VJ. Ξέρεις ότι είσαι μια σοβαρή σχέση όταν μαλώνεται και προσπαθείς να το γυρίσεις σε άγριο σεξ. Κανείς δεν το έχει κάνει προφανώς. Στη θέση 8, Ηλιάνα Τόλιο. Ξέρεις ότι είσαι μια σοβαρή σχέση όταν η κοπέλα παριστάνει ότι πηδάει το αγόρι. Ο κόσμος του YouTube μαγικό. Κάποια ταυτίστηκε. Μάλλον είναι η Ηλιάνα μαζί μας σήμερα. Στη θέση 7, Ελίζα Νικολάου. Ξέρεις ότι είσαι σε μια σοβαρή σχέση όταν κλάνεις μπροστά στον άλλον. Ξέρεις ότι είσαι κοντά στο γάμο όταν κάνετε και κόντρες. Στη θέση 6, Κατερίνα Βαφία. Ξέρεις ότι είσαι σε μια σοβαρή σχέση όταν τον αφήνεις να πάρει πατάτα από το πιτόγυρό σου. Έχει δίκιο. Στη θέση 5, Δώρα Γιούτς. Kids. New kids on the block. Κιουτσικτσίδι. Στέση 5, Δώρα Κιουτσικτσίδι. Άλλη γλώσσα. Τώρα κατάλαβα γιατί χώρισαν οι γονείς μου.
Oh. Respect στη Δώρα. Στη θέση νούμερο 4. Fuck the shit, λέγε το χρήστης. Ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση, όταν περνάς λιγότερο από 5 λεπτά μπροστά από τα ράφια με τις σερβιέτες και μπορείς να ονομάσεις τουλάχιστον 3 απορρυπαντικά και 5 μαλακτικά με τα αρώματά τους. Στο... Στη θέση νούμερο 3, Happy Monkey. Ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση, όταν δεν πας γήπεδο με τους φίλους σου, αλλά με τον πεθερό σου. Στη θέση νούμερο 2, Ιωάννα Ζεφ. Ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση, όταν ο άλλος καταγράφει πόσες φορές του χρωστά στοματικό. Ιωάννα Ζεφ, παράτα τον. Και στη θέση νούμερο 1, ο νικητής του Top 10, Σπύρος Δρογούδης. Ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση, όταν παιδιά. Έτσι. Για το επόμενο επεισόδιο μπορείτε και εσείς να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Αυτή τη φορά η ατάκα που θέλουμε να συμπληρώσουμε είναι: ξέρεις ότι πρέπει να φύγεις από το σπίτι των γονιών σου όταν... Τι! Βάλτε τη φαντασία σας, γράψτε μια τάκα από κάτω, θα τις μαζέψουμε, θα παρουσιάσουμε το top 10, θα κερδίσετε την απεριόριστη αγάπη μας και η νούμερο 1 ατάκα θα εμπνεύσει και μια σκηνή που θα παιχτεί εδώ live στο στούντιο. Ναι. Για το επόμενο παιχνίδι θέλω να συμπληρώσετε τη φράση «Τα κακά νέα είναι ότι...» Σηκώστε χέρι. Εσύ, ναι. Απολύεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζετε ότι εμείς κάνουμε μόνο κωμωδία και θα γελάτε μαζί μας. Αλλά εμείς μπορούμε να γίνουμε και δραματικοί ηθοποιοί. Γι' αυτό θα κάνουμε μια σοβαρότατη σκηνή με το παιχνίδι «Παίξ το σοβαρός». Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και κάθε φορά που κάποιος από εσάς θα γελάει, ο παίκτης που σας έκανε να γελάσετε θα πρέπει να φεύγει από τη σκηνή και να τον αναπληρώνει κάποιος άλλος. Πάμε να δούμε «Παίξ το σοβαρός» με ένα χειροκρότημα. Πέρασε μέσα, Κώστα, πέρασε μέσα. Κάτσε, αγόρι μου. Γεια σας, κύριε Ευρυπίδη. Καλώς ήρθες. Σε κάλεσα εδώ πέρα, διότι... Ελπίζω για την αύξηση. Είναι για τα... που είναι που τώρα αποκτήσαμε και το τέταρτο μας παιδί. Εύη, όπως είσαι, γελάνε. Ελπίζω να με καλέσετε για την αύξηση που λέγαμε τις προάλλες. Μισό λεπτό, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Αύξηση, όχι. Σε κάλεσα εδώ πέρα... Φύγε, λάμπρο. Ναι, ναι. Αύξηση, όχι. Αλλά? Μείωση ολοκληρωτική... Είναι μία μείωση ολοκληρωτική. Στο μηδέν. Πάει μέχρι το μηδέν. Φύγε, λάμπρο. Είναι μία μείωση ολοκληρωτική. Στο μηδέν. Απολύεσαι. Τι! Τι εννοεί το απολύομαι? Δυστυχώς πρέπει να γίνουν περικοπές στην εταιρεία και είσαι ο μόνος που δεν παράγει αρκετά έτσι ώστε να σε κρατήσουν. Μισό λεπτό, την προηγούμενη εβδομάδα μου λέγατε ότι είμαι ο καλύτερος υπάλληλος του γραφείου. Πώς γίνεται τώρα να μην κάνω τίποτα? Έφυγες. Την προηγούμενη εβδομάδα μου λέγατε ότι είμαι ο καλύτερος υπάλληλος του γραφείου. Είμαι αυτός που καθαρίζει το σπίτι σας. Είμαι αυτός που καθαρίζει το σπίτι σας, που πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε απολύω, γιατί είχα ένα παράπονο από τη μία μου κόρη. Είναι όλα ψέματα. Είχα παράπονο από τη μία μου κόρη. Ρα, ψέμα! Είχα παράπονο... Ψέματα! Ψέμα! Το παιδί έχει... Είναι από την κόρη σας, ξέρω, ναι, ναι. Η μυθομανής η κόρη σας, το ξέρω. Το παιδί έχει μόλοπες. Μου είπε ότι τη χτύπησες γιατί σου ζήτησε να κάνεις στάση για πιπί. What? Πιπί, διάολο, ξέρεις πόσο είναι η κίστη τους αυτήν την ηλικία. Τόση! Η κίστη τους είναι σαν καρυδάκι, άσε με! Βλέπεις αυτό, αυτή ναι. Η κίστη της κόρης μου. Φύγε. Τα έκανε πάνω της. Πραγματικά δεν είχα αυτό το στόχο, πραγματικά. Πέστητε, μπαμπά! Πέστητε, μπαμπά! Πέστητε, μπαμπά! Κύριε Βρυπίδη! Πέστητε, μπαμπά, ορίστε, να ολεκές! Κύριε Βρυπίδη, αυτή δεν είναι καν η κόρη σας! Για το επόμενο παιχνίδι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε να διώξουμε το Δημήτρη και το Ζήση. Δημήτρη και το Ζήση, φύγετε! Μπράβο!
Από εσάς τώρα αυτό που θα χρειαστούμε είναι ατάκες από τον ελληνικό και τον ξένο κινηματογράφο. Όπως I'll be back ή Πορτοκαλάδα Πορτοκάλια. Σηκώνετε χέρια μου, λέτε. Παρακαλώ, φίλε μου. Στάσου Μίγδαλα. Πάρα πολύ ωραία. Στάσου Μίγδαλα. Πάμε. Ξέρεις από Βέσπα. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις από Βέσπα. Εδώ. Με θυμάσαι ρε Πούστη. Πάρα πολύ ωραία. Και εσύ, τι ήθελες να πεις? Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Έχουμε τις ατάκες που χρειαζόμαστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα βάλουμε μέσα στο mix και κάποιες άλλες ατάκες, οι οποίες έρχονται από το WhatsApp. Στο WhatsApp υπάρχει ένα hashtag που λέγεται hashtag εκεί έξω. Όπου άνθρωποι βγαίνουν στην πόλη, βλέπουν πράγματα στους δρόμους, τα φωτογραφίζουν και τα ανεβάζουν με το hashtag εκεί έξω. Έχουμε μαζέψει καταπληκτικές ατάκες από τον κόσμο που έχει στείλει στο WhatsApp με το hashtag εκεί έξω. Και οι ατάκες αυτές είναι: είμαστε χοντρές, δεν χάνουμε κιλά. Όλα είναι κύκλος. Θα πίνουμε τεκίλα και θα χορεύουμε τρανκίλα. Θα έρθω με σαξόφωνο και με τρομπόνι να σου τραγουδάω κάτω από το μπαλκόνι. Το χρώμα της φωνής μου αλλάζει όταν μιλάω για εσένα. Είσαι σαν δίπιτο μωράκι μου αλήτικο. Αυτά γράφουν οι άνθρωποι στην πόλη. Θα πάρω εδώ και τις άλλες ατάκες και θα τις μπερδέψω και θα φέρουμε μέσα τα δύο παιδιά. Ένα χειροκρότημα για τον Ζήση και τον Δημήτρη. Για να ξεκινήσετε, σας δίνω μερικές ατάκες, τις χωρίζετε, τις βάζετε στην τσέπη σας. Από εσάς θέλω να μου πείτε τι μπορεί να πολεμάνε δύο άνθρωποι. Ας πούμε εξωγήινους ή μπορεί να πολεμάνε τους Ισπανούς ή... Το κακό. Το κακό. Πόσο χρονών είσαι? Φέρατε δίχρονο. Το κακό! Το κακό, ωραία. Το κακό σίγουρα, αλλά κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο, ναι. Βρικόλακες, πάρα πολύ ωραία. Ο Ζήσης και ο Δημήτρης πολεμάνε βρικόλακες και δεν πάει καλά. Θα ξεκινήσει αυτή η σκηνή, αλλά κάθε τόσο θα βγάζουν μία από τις ατάκες που έχετε δώσει εσείς ή μία από τις ατάκες που έχει μαζέψει ο κόσμος από το hashtag εκεί έξω του WhatsApp και θα πρέπει να την εντάσσουν στη σκηνή που παίζουν. Πάμε να δούμε ατάκες από την τσέπη με ένα χειροκρότημα. Τζόναθαν! Ναι, τι είναι, Ιάκωβε? Μα τελείωσαν οι σφαίρες οι ασημένιες. Μου είχε μείνει μόνο αυτή η αξίνα. Αυτή η σφίνα, ήθελα να πω. Μπερδεύτηκα με αξίνα, ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί από την παροιμία που λέει οι αξίνες και οι σφίνες, το χρώμα της φωνής μου αλλάζει όταν μιλάω για εσένα. Ε, Ιάκωβε, το ξέρω, αλλά ξέρεις τι, τώρα που έχουμε φτάσει εδώ πέρα και πρέπει να τους βρούμε τους βρικόλακες, έχω χωθεί πάρα πολύ. Μην μιλάς για μένα, πρέπει να μιλάμε για αυτούς και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί υπάρχουν λέξεις και φράσεις που όταν τις ακούνε αυτοί ενεργοποιούνται και έρχονται κατά πάνω μας. Αλήθεια. Η πιο κλασική ατάκα που ακούνε και έρχονται είναι το stay little. Stay little. Ναι. Όπου και είναι κάτι που το λέω συνέχεια. Ναι. Είναι, όταν μου δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή μου, εγώ λέω man, μην τρελαίνεσαι, stay little. Το λέω δηλαδή, το χρησιμοποιώ, πρέπει να προσέχω. Εννοείται φυσικά. Πρέπει να προσέχω. Το βλέπεις εκεί στη γωνία? Το βλέπω. Έχει κατά πάνω μας. Ναι. Κάτσε να βγάλω τον ανοιχνευτή για τους βρικόλακες. Τι λέει? Είναι κοντά μας, στα 100 μέτρα. Όχι, δεν το πιστεύω. Βλέπεις την. Τη σήμανση φυσικά. Λέει, θα έρθω με σαξόφωνο και με τρομπόνι να σου τραγουδάω κάτω από το μπαλκόνι. Το! Είναι ο μουσικός βρικόλακας! Φάκο! Κοίτα μου. Υπάρχει όμως λύση, πρέπει να το σκοτώσουμε. Έχω ένα μαγικό όπλο το οποίο μπορεί να εξοντώσει τον βρικόλακα μουσικό. Είναι ένα σαξόφωνο, ναι, που μου το έχει κάνει δώρο ο πατέρας μου και έχει χαράξει πάνω στο σαξόφωνο, ναι, το «Στέλλα, φύγε, κρατάω μαχαίρι». Τέλειο! Ναι. Είναι απολύτω απειλητικό αυτό για τους βρικόλακες. Ναι. Με λέγε Στέλλα ο πατέρας μου, δεν ξέρω γιατί. Σε λέγε Στέλλα, ε. Ναι, ναι, εννοείται. Ενώ σε λέγανε Τζόναθαν. Ναι, εννοείται. Για πείτε αυτό. Πάντως να ξέρεις, Τζόναθαν, ναι, αν δεν τα καταφέρουμε και πεθάνουμε, θέλω να θυμάσαι πάντα αυτό που σου είχα πει την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε τότε. Θυμάσαι στο γυμναστήριο? Όχι καθόλου. Είμαστε στα ποδητήρια, έκανες μπάνιο, σου πες το σαπούνι. Ναι, ναι, και τι μου πες? Και εγώ το κοίταξα, ναι, σε κοίταξα με νόημα και σου είπα. Θα πίνουμε τεκίλα και θα χορεύουμε τρανκίλα. Το θυμάσαι? Ιάκωβε, το θυμάμαι. Εγώ δεν το θυμάμαι, αυτό μου έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μου, απλά τώρα το ξέχασα για λίγο. Σαν χτες ήτανε! Ναι, το θυμάμαι. Και θυμάμαι που φύγαμε για να πάμε να πιούμε τις τεκίλες μας. Και κοιτάζαμε το ηλιοβασίλεμα. Ναι. Και σου έλεγα όταν ήμασταν έτσι αγκαλιά και καθόμασταν και σου έλεγα: «Ε, Ιάκωβε, είσαι σαν δίπιτο μωράκι μου αλήτικο». Ήσουνα, είχες παχύνει κιόλας λίγο. Δεν ξέρω γιατί αυτή η σχέση δεν προχώρησε, Τζόναθαν. Δεν κατάλαβα ποτέ. Είσαι πολύ αλήτης προφανώς. Τέλος πάντων. Θέλω να ξέρεις ότι στη διαθήκη μου σε έχω μνημονεύσει πρώτο-πρώτο. Ναι, πήγα στο δικηγόρο και του λέω: «Κοίτα, ο Τζόναθαν ήταν για μένα. Είμαι γι' αυτόν σαν δίπητο. Οπότε φαντάσου, θέλω να το βάλεις στη διαθήκη. Ναι. Και όταν πεθάνω και έρθει να του πεις δικηγόρε, όλα είναι κύκλος». Wow, τέριαζε. Για το επόμενο παιχνίδι θα χρειαστώ δύο εθελοντές να ανέβουν πάνω στη σκηνή. Δύο άντρες, παρακαλώ, ναι. Το όνομά σου?
Ο Πάνος και ο. Ο Πάνος και ο Κώστας, ένα χειροκρότημα. Πάμε να παίξουμε το επόμενο παιχνίδι, όπου λέγεται ηχητικά εφέ. Τα παιδιά θα κάνουν μια σκηνή, αλλά δεν μπορούν να κάνουν καθόλου ήχους. Γι' αυτό όμως έχουμε τους δύο εθελοντές, τον Πάνο και τον Κώστα, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Πάμε να δούμε ηχητικά εφέ σε ένα αεροπλάνο μετά από το δικό σας. Στείνουμε το αεροπλάνο. Με καρέκλες από σουηδικό κατάστημα. Πάμε να δούμε ηχητικά εφέ με ένα χειροκρότημα. Κύριε κυβερνήτη, είναι η πρώτη μου πτήση και με τιμάει τόσο πολύ το γεγονός ότι θα την κάνω μαζί σας, που είναι η τελευταία σας πτήση. Η πρώτη δική μου, η τελευταία δική σας. Ναι, Μάικ, είμαι πολύ χαρούμενος που παίρνω σύνταξη και θα είσαι μαζί μου σε αυτή την πτήση. Και μένα είναι η πρώτη μου πτήση. Είναι η πρώτη μου πτήση. Ναι, το άκουσα την πρώτη φορά που το είπες. Να τονίσω ότι αυτή είναι η πρώτη μου πτήση. Wow! Ένα πουλί είναι έξω! Σημαίνει αυτό, μην τρομάζεις, Μάικ. Πολλά πουλιά πετάνε στο παρεμπλήρης του αεροπλάνου ή μέσα στις τουρμπίνες. Θέλω να δώσεις λίγο βάση στη διαδικασία. Πιάνουμε το χειριστήριο και πατάμε τα δύο κόκκινα κουμπάκια που είναι πάνω, το άκου πώς κάνουν. Τα δικά μου κάνουν άλλο θόρυβο από τα δικά σας. Ναι. Τα δικά μου έχουν έχουν κάποιο κόψιμο. Ναι. Εμένα ήταν λίγο πιο καρτούν, κάναν ζιουν. Επίτηδες είναι φτιάχμενα έτσι τα χειριστήρια για να ξεχωρίζει του κυβερνήτη το πιδάλιο από του συγκυβερνήτη. Το πιδάριο, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Στη σχολή μας το είπανε πιδάλιο, αλλά μαθαίνω τόσο από εσάς που λέτε πιδάριο. Είσαστε παλιός και μ' αρέσει η Σοφία που μοιράζεστε. Μάικ, έχω γεράσει. Έχω πιάσει το πιδάριο. Να ανοίξω και το τυβλίο για να κάνουμε το τσεκ. Άνοιξε το. Το ανοίγω. Σκίζω τις σελίδες, δεν χρειαζόμαστε εμείς τσεκ. Θα τα κάνω όλα με μνήμη. Ας ξεκινήσω με τα flaps. Ανοίγω τα κουμπιά. Όλα τα κουμπιά κάνουν ακριβώς τον ίδιο ήχο. Ναι, μα ένα αεροπλάνο είναι, δεν είναι ηλεκτρονικό. Το πιο ωραίο πράγμα όμως του να πετάς μέσα στο πιλωτήριο είναι όταν πρέπει να βγάλεις ανακοίνωση. Παίρνω το walkie-talkie και άκου πως κάνει όταν θα μιλήσω όταν θα πατήσω το κουμπί. Κάει και το walkie-talkie. Το κάψα. Αυτό ήθελα να σου δείξω, ότι δεν πρέπει να βάζεις πολύ δύναμη, γιατί το κάψα. Ίσως επειδή τα αεροπλάνα δεν έχουν walkie-talkie. Αλλά... Μάικ, έχεις λίγο πνεύμα σήμερα. Έχεις πάρει λίγο αέρα. Είναι η παλιά και η καινούργια σχολή που συγκρίονται. Ή μάλλον είναι η σχολή και η μη σχολή που συγκρούονται. Μάικ, πέσαμε σε κενά αέρος. Άκου πως κάνει το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο... Έγινε... Τι έκανε το αεροπλάνο. Έγινε ένας Ιαπωνέζος στο αεροπλάνο. Για κάποιο λόγο. Μην ανησυχείτε, θα ανοίξω τους σταθεροποιητές. Είναι 4 μεγάλα κουμπιά. Τα άσκησες κι αυτά! Άσκησα κι αυτά! Πάρε ο διάολος! Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχω αγχωθεί. Θα πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου. Περίμενε. Για άλλη μια φορά, κύριε κυβερνήτη, απαγορεύεται να παίρνουμε τηλέφωνα μέσα στο αεροπλάνο. Γιατί αυτό λες εσύ, ή που δεν έχουμε σήμα. Δεν θέλω να πετάξω αεροπλάνο κάνω. Το βγάζουν ανακοίνωση στην αρχή, λέει κλείστε τα κινητά σας, τη βάλτε τα σε λειτουργία. Πτήσεις! Μάικ, με κατάλαβες. Μάικ, δεν έχω ξαναπετάξει αεροπλάνο. Πλάκα κάνω, Μάικ! Πρέπει να σε εξολοθρεύσω, θα ανοίξω το συρτάρι. Το ξέρεις και αυτό! Αυτό λέτε ή που τα αεροπλάνα δεν έχουν συρτάρια. Και θα βγάλω το πιστόλι. Όχι, περίμενε. Θέλω να πλύζω. Όχι, αυτό! Το σκίσα και αυτό! Όλα είναι χαρτιά στα χέρια σου. Περίμενε, θα ανοίξει λίγο το παράθυρο, να πάρω λίγο αέρα. Δεν ανοίγουμε παράθυρα στο αεροπλάνο! Πάμε να παίξουμε τώρα ένα αγαπημένο παιχνίδι που λέγεται One on One ή αλλιώς πράγματα από το Tupper. Μας έχετε γράψει κάτω από βίντεο με σχόλια πράγματα που θα θέλατε να δείτε να διαγωνιζόμαστε. Θα τραβάμε ένα ή δύο άνθρωποι να διαγωνίζονται και το κοινό εδώ στο στούντιο πολύ γρήγορα θα λέει ποιος κέρδισε. Δηλαδή, άμα ας πούμε αυτό που έκανε ο Ζήσης ήταν καλύτερο από αυτό που έκανε ο Δημήτρης, θα φωνάζετε Ζήσης ή αλλιώς Δημήτρης. Οπότε σας δείχνω. Το καταλάβαμε! Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με το πρώτο πράγμα από το Tupper και είναι το σκύλος που αγριεύει όταν κάποιος πάει να του πάρει το φαγητό. Στοπ! Δημήτρη, έφυγες. Τέλεια. Το επόμενο που διαγωνιστείτε είναι... Σχεδόν το βάζεις έξω από σπίτι το ζήσι. Σχεδόν φεύγανε σάλια. Ναι. Στοπ, κάνει μια βάση βάσα κράμπα. Τράφηξε πλευρό.
Είδε τι είναι να έχει σκυλή. Τα έδωσε όλα. Έχω πάθει κράμπα. Τον χάσαμε από καρδιά ξαφνικά. Έσβησε το χαμόγελο νωρίς. Πάμε. Λοιπόν, το επόμενο πρέπει να κάνετε είναι ατάκες πεσήματος ατόμου κολλημένου με την μπάλα. Πάμε. Τι τρελές μπάλες είναι αυτές που έχεις. Πω πω, σαν γρασίδι είναι και αξίριστο. Ποιος το έχει καλά, εντάξει. Ένα μπράβο για τη χειδαιότητά σου. Ευχαριστώ. Με νοιάζει να νικήσω τίποτα άλλο. Τραγουδιστής που καταπίνει γαρίφαλο πάνω στο ρεφρέν. Ευχαριστώ. Ένας-ένας, πάμε. Ένας-ένας, ναι. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, να σου... Σπώ, σ' αγαπώ, γυρνά πίσω. Χέρια ψηλά! Οκ, επόμενο. Λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά? Μέσα στο τάπερ, γαμώτο. Μέσα στο τάπερ, ναι. Συγγνώμη, κοίτα. Δεν έχω ιδέα πώς πέρα. Πού είναι? Πάμε, έτοιμοι. Ναι. Ερωτική εξομολόγηση από στρατόκαυλο. Πάμε. Σ' αγαπώ πολύ και θέλω να σου το πω. Hey! Από λελέ και τρελελέ. Στρατιώτης Μιλίτης Μαγκαλιάς, αναφέρω ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ. Η καρδιά μου χτυπάει μόνο για σένα. Στρατιώτη, πέσε κάτω και δώσε μου πέντε που ξέψε αγάπης τώρα. Γιατί παίρνεις φορά. Αν πει ο εχθρός τώρα θα πω μπροστά σου και θα σε σώσω γιατί σε αγαπάω και σε λατρεύω όσο τίποτα άλλο από την πρώτη στιγμή που σε είδα ερωτεύτηκα τα μάτια σου! Στοπ! Στοπ! Ποιο πιστεύετε! Και δεν έχω κάνει στρατό, μην ανησυχείς. Λοιπόν, το επόμενο μας είναι αρνιά που ξέρουν ότι πάνε για σφαγή το Πάσχα. Λοιπόν, μάνα, δεν την παλεύω, ρε. Σου πω κάτι, εγώ το έχω πάρει απόφαση. Φάση... Μαν, δεν έχω γαμίσει καν, δηλαδή δεν μπορώ να φύγω, έτσι το καταλαβαίνει. Φέρ' το δώρο, φέρ' το. Λίγο... Ωραίο είναι ρε, εντάξει, δεν πειράζει, καλύτερο από ό,τι περίμενα. Εγώ δεν θέλω να φύγω έτσι. Τώρα είναι το δύσκολο σημείο που θα βγει από τον κόλλο, περίμενα. Τέλεια που θα δίνουμε. Ναι, το έδωσα, ναι. Έτοιμοι! Ναι! Εδώ σας θέλω τώρα. Τι? Κάποια που βγαίνει από το κουκούλι. Και πάμε ταυτόχρονα! Μίχαλε! Ο κύριε Μάν είναι τέλειο εδώ έξω! Oh, τσουρίγκα! Ναι, πάμε στο επόμενο. Πρεζάκι που ζητάει ένα ευρώ με φάνταστη δικαιολογία. Ένας-ένας, παρακαλώ, πάμε. Πάμε. Δώσε. Φλανάκι, πες ένα ευρώ, θέλω να πάρω τον ένα από τους δύο φακούς μου. Για να χάσω το φαγό μου, μάλλον. Φλανάκι, να σου πω κάτι, μήπως παίζει ένα ευρώ για να πάρω μόνο τυρί από το τόστ. Μάλλον. Παίζει ένα ευρώ να βάλω στην τσέπη μου να πάω να τρολάρω κάτω τυπάκια στο αεροδρόμιο να βαράει όταν περνάω. Μα παίζει ένα ευρώ γιατί δεν ξέρω πώς είναι, δεν το έχω δει ποτέ. Απλά να μου το δείξει θέλω. Μα αν παίζει ένα ευρώ θέλω να το βάλω στον πάτο. Για να το παίξω κουμπάρα. Πόσα μπιπ να βάλουμε, ρε. Μα παίζει ένα ευρώ, σκύψε. Καλά λόγια είπε. Παιδιά, θέλω να δω κολόχαρτο με πρόβλημα διαχείρισης θυμού. Ένα τόσο ώρα μιλάς. Το έχει γράψει άνθρωπος αυτό, δεν τα βγάζουμε εμείς. Τα έχετε δώσει εσείς. Πάμε. Όχι ρε μαλακά, δεν παλεύω! Δεν πάω! Τι να την κάνει! Τι να την κάνει! Δηλαδή ότι τι τώρα θα πάρει μελέτη, θα μου βάλει εκεί! Δεν θέλω! Δεν θέλω! Όχι, μαλάκα! Σου το κόλλο σου! Όχι, το κόλλο μου,
Ποιος! Πάμε στο επόμενο. Βδής. Βδής. Αν δεν το βδής. Λοιπόν... Όχι ότι είχα πρόβλημα. Λάμπρο, το επόμενο είναι για σένα. Μίμηση Robocop. Από εδώ είναι ο Robocop. Μπορώ να σας δείξω πώς δουλεύει. I uphold the law. Και τώρα ο Λάμπρος. Ένα χειροκρότημα για το Robocop. Γάτες σε έξαψη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας παρακολουθήσατε, να είστε καλά. Ένα χειροκρότημα για εσάς εδώ στο στούντιο και για εσάς μας είδατε από το σπίτι. Μπείτε με σχόλιο, γράψτε, ξέρεις ότι πρέπει να φύγεις από το σπίτι το γονιό σου όταν... Ευχαριστούμε το WhatsApp που μας υποστήριξε αυτό το επεισόδιο. Δημήτρης Μακαλιά, Ζης Ρούμπος, εγώ είμαι ο Λάμπρος Ρυσφής, να είστε καλά.